Καλώς ήρθατε στα Μέσα Μουλιανά. Είμαστε στο τρίτο πρωτάθλημα Τάβια Γρυλός, το οποίο διεξάγεται κάθε Μάιο εδώ στο χωριό. Είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία συνεχίζει δηλαδή και εξάγεται πίσω μου. Είχαμε 70 συμμετοχές, ήταν 83 οι δηλώσεις, 70 ήρθαν τελικά. Το θετικό ήταν ότι είναι από όλες τις περιοχές του νομού Λασιθίου, από Ιεράπετρα, από Άγιο, από Σιτία, πάρα πολύ κόσμος. Ήρθε και από το Ηράκλειο, είχαμε συμμετοχή, που είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σαν διοργανώτρια αρχή. Το πρωτάθλημα Τάβλια Γρυλός είναι μια συνδιοργάνωση της πρωτοβουλίας νέων, της μιας εθελοντικής ομάδας νεαρών, μαζί με το Δήμο Σιτίας και την κοινότητα εδώ του χωριού. Πήρε το όνομά της σαν Γρυλός, το πρωτάθλημα Τάβλια Γρυλός, από ένα ύψωμα εδώ του χωριού που υπάρχει εδώ πέρα και βγάζει το ονομαστό Κρασί και Ρακί. Ως σκεπτικό της διοργάνωσης ήταν ουσιαστικά να συνδυάζει το Τάβλια, ένα παραδοσιακό ψυχαγωγικό παιχνίδι, μαζί με το κρασί και τη ρακί, που είναι τα πλέον παραδοσιακά ψυχαγωγικά ποτά, ας πούμε, και συμβολίζουν στα δύο τη διασκέδαση στην ψυχαγωγία. Συνέπεια αυτό είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή και πίσω μου, όπου όλοι οι παίχτες διασκεδάζουμε όλοι μαζί, τρώμε, πίνουμε, παίζουμε το παιχνίδι που αγαπάμε και ουσιαστικά γίνομαστε όλοι μαζί μια παρέα. Αυτό είναι το βασικό νόημα όλου του τουρνουά. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας έχουν δώσει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία προσφέρουμε στους παίχτες και στους επισκέπτες εδώ. Τα έσοδα από την οργάνωση θα διατεθούν για το χωριό. Ναι, τα έσοδα που θα προκύψουν από τη διοργάνωση, που βέβαια θα είναι ελαφρώς μειωμένα, γιατί προσπαθούμε, στόχος δεν είναι να βγάλουμε έσοδα, όσο να προσφέρουμε μια ωραία εξυπηρέτηση και να περάσουμε ευχάριστα, αλλά τα όποια έσοδα που θα προκύψουν θα δοθούν στο χωριό, στην κοινότητα του χωριού, ουσιαστικά για να παράξει δράσεις που οποίες νομίζω ότι χρειάζονται στο χωριό, στην κοινότητα. Πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Και ο στόχος σας είναι να γίνεται κάθε χρόνο. Πλέον ναι, έχει καθιερωθεί την τρίτη χρονιά φέτος, έχει καθιερωθεί σαν θεσμός. Κάθε χρόνο το Μάιο, τέτοια εποχή, γίνεται εδώ. Στόχος είναι ναι, να υπάρχει μια καθιερωμένη διοργάνωση, η οποία να αποτελεί και κομβικό σημείο όλων των ταυλαδόρων, του νομού Λασιθίου και της Ανατολικής Κρήτης γενικότερα.